Ναι, ένα παιχνίδι θα είναι το πρώτο ντέρμπι, τη μέρα που ήρθα. Ανόρθωσε μια δύσκολη ομάδα, επικίνδυνη ομάδα. Αλλάξαν προπονητή πρόσφατα. Ολλανδό προπονητή προσπαθεί να περάσει λίγο τα θέλω του Ολλανδικού ποδοσφαίρου στην ομάδα. Με αρκετά έμπειρους παίχτες. Αλλά από την άλλη, μια ομάδα με αδυναμίες, όπως κάθε ομάδα πιστεύω στο πρωτάθλημα. Το σημαντικό είναι για εμάς να μπούμε με την ίδια ψυχολογία, με την ίδια αυτοπεποίθηση και το κυριότερο με την ίδια φιλοσοφία. Παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε να είμαστε το αφεντικό. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να το επιβάλλουμε από το πρώτο λεπτό. Δύο εβδομάδες τώρα διακοπή του πρωταθλήματος, πώς την εκμεταλλευτήκατε? Θα έλεγα επικοδομητικά, αν και δεν πήγε όπως θα ήθελα, γιατί είχαμε αρκετούς τραυματίες, ήταν δύσκολο. Τα παιδιά τώρα αρχίζουν αυτή τη βδομάδα και μπαίνανε λίγο στον αγωνιστικό ρυθμό. Και συνδυασμό ήθελα να κάνουμε κάποια εργομετρικά τεστ για να δούμε πού βρισκόμαστε σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο αφορά το σώμα του αθλητή, του ποδοσφαιριστή, για να ξέρουμε ποιες είναι οι βάσεις μας και πώς μπορούμε να δουλέψουμε στη συνέχεια. Οπότε ήταν λίγο, δουλεύαμε με μικρά group, αλλά ήταν πιο επικοδομητικά γιατί δουλεύαμε πολύ πιο individual και δίναμε μεγαλύτερη έμφαση σε ατομικά χαρακτηριστικά των παιχτών, να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε ή και σε γραμμές, δηλαδή είτε αμυντικούς είτε μέσους. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά καλή εβδομάδα για εμάς. Πλέον και οι παίχτες έχουν αντιληφθεί ότι ο ανταγωνισμός μεγαλώνει μέσα στην ομάδα, το επίπεδο της προπόνησης έχει ανέβει, υπάρχουν εντάσεις υψηλές. Και όλοι πλέον αφιερώνουν πολλές ώρες στο γήπεδο και για μένα αυτό είναι το πιο ευχάριστο, ότι πλέον έρχονται στο γήπεδο για να μείνουν και να γίνουν καλύτεροι και όχι έρχονται στο γήπεδο απλά να κάνουν προπόνηση και να φύγουν. Και σε συνδυασμό με το φιλικό που παίξαμε το Σάββατο, προσπαθήσαμε να δώσουμε και μια ευκαιρία σε κάποια παιδιά που δεν έχουν παίξει καιρό το παιχνίδι το τελευταίο διάστημα, αλλά και φαίνοντας κάποιους παίχτες από την Ακαδημία μας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και να υπάρχει αυτή η επαφή την πρώτη ομάδα με την Ακαδημία, για να δείτε είναι σημαντικό ότι υπάρχουν κάποια παιδιά κάτω που έχουν ταλέντο και όσο μπορούμε δηλαδή να το αξιοποιούμε, αλλά και παράλληλα να τα έχουμε κοντά στην πρώτη ομάδα, γιατί σίγουρα θα τους χρειαστούμε κάποια στιγμή. Από τη μέρα που αναλάβατε τη στέκα να επιμερώσουμε την πρόοδο της ομάδας μέχρι σήμερα? Αγωνιστικά θα έλεγα εντάξει, έχεις δύο από τα παιχνίδια, δύο νίκες, είναι θετικό. Τώρα αν δούμε το συνολικό κομμάτι, σίγουρα σαν ομάδα πιστεύω ότι κάνουμε λάθη και τεχνικά και τακτικά, αλλά νομίζω ότι είναι πράγματα που βελτιώνονται, είναι πράγματα που θέλουν δουλειά, θέλουν σε επαναλήψεις και το κυριότερο κάποιες φορές θέλει και χρόνο για να μπορέσει να δέσει η ομάδα, να υπάρχει σωστή χημεία, γιατί αν ανατρέξουμε λίγο τους περασμένους μήνες, η ομάδα σχεδόν κάθε εβδομάδα είχε πολλές διαφορετικές αλλαγές και δεν είχε ένα σταθερό σχήμα και ένα σταθερό ας πούμε κορμό. Έχουμε δείξει κάποια πολύ καλά πράγματα, πιστεύω ότι, γιατί είχα δει και την ομάδα και στα παιχνίδια πριν. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί πλήρως. Η συμπεριφορά τους, αυτό που λέω από την πρώτη μέρα, είναι καταπληκτική. Ό,τι τους ζητάμε το κάνουν. Απλά μερικές φορές θα πρέπει να λειτουργούμε πιο πολύ ίσως με το μυαλό, με περισσότερο σύνεση σε πράγματα που κάνουμε και όχι με στον ενθουσιασμό. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πληρώσει, γιατί ίσως οι αντίπαλοι δεν το διακρίναν ή ίσως δεν είχαν την ποιότητα να το δούνε. Αλλά το σημαντικό είναι τώρα που ακολουθούν ντέρμπι και δύσκολα παιχνίδια, σίγουρα με ποιοτικά καλύτερους παίχτες και με καλύτερες ομάδες, θα θέλει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη συγκέντρωση. Αλλά αυτό που είπα, έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά γιατί δουλεύουν καλά, υπάρχει πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και στο γήπεδο. Και το κυριότερο είναι αυτό που είπα πριν, ότι όλοι έρχονται πλέον με σκοπό να γίνουν καλύτεροι. Οπότε προσπαθούμε κάθε μέρα να τους δώσουμε όσο πιο πολλές πληροφορίες γίνονται. Προσπαθούμε να τους δώσουμε πληροφορίες συγκεκριμένες που αφορούν την αγωνιστική εικόνα της ομάδος και τη δικιά τους ατομικά, είτε στη θέση τους, είτε σαν σύνολο. Και εκεί προσπαθούμε να βελτιωθούμε και είναι καθαρά θέμα, πιστεύω, συγκέντρωσης και το κυριότερο επικοινωνίας. Και το παιχνίδι με Ανόρθωση είναι διαφορετικό σχέση με τα δύο προηγούμενα. Ενώ η Ανόρθωση είναι αντέρπη, ενώ τα προηγούμενα δύο παιχνίδια ήταν οι ομάδες μικρομεσαίες που ήταν να κλειστούν, να παίξουν στην αντεπίθεση. Τι θα χρειαστεί να έχει η ομάδα για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι? Για το σημαντικό είναι ότι κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, γιατί όταν έχεις κάνει στον πρώτο γύρο, στα πρώτα 7 μάτς, 5 ήττες, ξέρεις ότι κάθε παιχνίδι πλέον είτε παίζεις με τον Ερμή, είτε παίζεις με τη Δόξα, είτε παίζεις με την Ανόρθωση. Είναι σημαντικό. Η ομάδα έχασε αρκετούς πόντους και
Και το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να στραβοπατήσουμε όσο πιο λίγο γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Θα χρειαστεί το κυριότερο να είμαστε αποτελεσματικοί στις φάσεις και στις ευκαιρίες που θα μας δοθούν. Γιατί ξέρουμε σίγουρα με την ανόρθωση δεν θα δημιουργήσουμε 15 ευκαιρίες. Αλλά τις 5-6 ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Και το κυριότερο να περιορίσουμε τις επισκέψεις του αντιπάλου στην περιοχή μας. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω ύψους με τον Ντουγκλάου και τον Σίντεφελτ στις στημένες φάσεις. Έχουν κάποια ατομικά χαρακτηριστικά στην επίθεση που είναι επικίνδυνοι παίχτες, αλλά απ' την άλλη πιστεύω ότι έχουμε και εμείς τα χαρακτηριστικά που πρέπει στις αντίστοιχες θέσεις για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Και νομίζω ότι θα είναι καθαρά η αποτελεσματικότητα στο να τελειώσουμε τις φάσεις και η αποφασιστικότητα στις μονομαχίες, προσωπικές μονομαχίες να κερδίσουμε. Και αυτό είναι και ο λόγος εξάλλου που τις τελευταίες δύο εβδομάδες δουλεύουμε πάρα πολύ στα συνθήκες ένας εναντίον ενός, για να μπορούμε να είμαστε δυνατοί και όταν έχουμε την μπάλα, αλλά και δυνατή επίσης χωρίς την μπάλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.